pod.gr. Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις. Η χρησιμοποίηση οργάνων από χείρους έχει υπέρ της το ηθικό επιχείρημα ότι αφού χρησιμοποιούμε αυτούς τους χείρους ούτως ή άλλως για την τροφική μας αλυσίδα, γιατί να μην τους χρησιμοποιήσουμε για κάτι πάρα πολύ πιο σημαντικό, που είναι να πάρουμε τα όργανα και να μπορέσουμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό όμως, αν γίνει σε μια περιορισμένη έκταση, είναι ένα θέμα. Όταν αρχίσει και γίνεται εκτεταμένα στο ζωικό βασίλειο, μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα κατά πόσον είναι ηθικό και πρέπον. Η παραγωγή του Εθνικού Σχεδίου Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων που έφτιαξα μαζί με τον αγαπητό Ηλία Μόσιαλο και την ερευνητική μας ομάδα από το LSE και το Imperial είναι μια προοπτική τεράστια για τα επόμενα χρόνια. Έχει τη στήριξη όλων των πολιτικών παρατάξεων και πιστεύω ότι αν εφαρμοστεί, η πατρίδα μας όχι μόνο θα φτάσει στο επίπεδο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά θα τη ξεπεράσει. Στο συγκεκριμένο podcast θα δείξουμε πολλά πράγματα. Θα μιλήσουμε για το κατά πόσον οι γιατροί είναι θεοί. Μη βιάζεστε, μιλώ για τις μεταμοσχεύσεις. Μιλώ για τους γιατρούς, τους χειρούργους, οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να σώσουν ακόμα και στο παρά έναν άνθρωπο. Είδατε ότι πριν από λίγους μήνες μάθαμε ότι ένας 57χρονος ασθενής επέζησε για 2 ολόκληρους μήνες, έχοντας κάνει μεταμόσχευση από έναν γενετικά τροποποιημένο χείρο. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα έναν εξαιρετικό επιστήμονα. Φυσικά είναι Έλληνας, ο οποίος μας κάνει υπερήφανος πολύ στο εξωτερικό. Καλησπέρα σας, κύριε Βασίλη Παπαλόη, κορυφαίος διεθνός καθηγητής χειρουργικής μεταμοσχεύσεων του Imperial College of London. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και τα νέα αυτά ταξίδευσαν σε όλο τον κόσμο πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να πούμε και το έγραψα σε άρθρα μου στις εφημερίδες εκείνες τις μέρες είναι ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Οι ξένο μεταμοσχεύσεις, όπως λέμε, δηλαδή οι μεταμοσχεύσεις από ζώα σε ανθρώπους, δεν είναι κάτι καινούριο ή πρωτόγνωρο. Είχε γίνει και στη δεκαετία του 60 στην Αμερική, συγκεκριμένα στο Τέξας, από τον Keith Ρίμτσμα, με αρκετά σημαντική επιτυχία, με μεταμοσχεύσεις νεφρού, οι οποίες διήρκησαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο διήρκησε αυτή η καρδιά. Το βασικό πρόβλημα που υπάρχει όταν μεταμοσχεύεις όργανα από ζώα σε ανθρώπους είναι ότι ανήκουν σε 2 διαφορετικά είδη και ο ανθρώπινος οργανισμός αναγνωρίζει αμέσως το ξένο σώμα και το επιτίθεται. Με τη σύγχρονη τεχνολογία που έχουμε μπορούμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο με συγκεκριμένες τροποποιήσεις που γίνονται σε αυτά τα ζώα και σε αυτά τα όργανα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της υπεροξίας απόρριψης, όπως λέμε, της υπεροξίας καταστροφής. Παρά τα αυτά βέβαια, το γεγονός ότι μπορούμε να το ελέγξουμε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα δεν σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε και μακροπρόθεσμα καλά αποτελέσματα, όπως ήταν και η ιστορία στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο περιστατικό. Αν και έχει να κάνει επίσης και με τις υπόλοιπες παθήσεις του συγκεκριμένου ασθενούς, οι οποίες τελικά συνεισέφεραν στο να χάσει τη ζωή του περίπου 2 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Εσείς έχετε τεράστια εμπειρία επάνω σε αυτό το ζήτημα και μάλιστα έχετε μιλήσει ανοιχτά και για μια άλλη συζήτηση που πάντοτε ανοίγει σε αυτές τις περιπτώσεις, η οποία έχει να κάνει με το κατά πόσο είναι ηθικό όλο αυτό. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή ένα ζώο για να σωθεί ένας άνθρωπος. Όντως είναι μια συζήτηση πάρα πολύ σημαντική και πιστεύουμε ότι είμαστε κυρίαρχοι σε αυτό τον πλανήτη και έχουμε κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε οτιδήποτε βρίσκεται γύρω μας προς όφελος του ανθρωπίνου γένους, αλλά οι ζημιές που έχουμε κάνει σε αυτό τον πλανήτη και στον οικοσύστημα θα πρέπει να μας διδάξουν ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παλιότερα, στη δεκαετία του 60, είχαν χρησιμοποιήσει ακόμα και πρωτεύοντα, δηλαδή χιμπαντζίδες για αυτή την ιστορία, το οποίο σήμερα είναι εντελώς απαράδεκτο βέβαια. Η χρησιμοποίηση οργάνων από χείρους έχει υπέρ της το ηθικό επιχείρημα ότι αφού χρησιμοποιούμε αυτούς τους χείρους ούτως ή άλλως για την τροφική μας αλυσίδα, γιατί να μην τους χρησιμοποιήσουμε για κάτι πάρα πολύ πιο σημαντικό, που είναι να πάρουμε τα όργανα και να μπορέσουμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό όμως, αν γίνει σε μια περιορισμένη έκταση, είναι ένα θέμα. Όταν αρχίσει και γίνεται εκτεταμένα στο ζωικό βασίλειο, μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα κατά πόσο είναι ηθικό και πρέπον. Εσείς προσωπικά πώς το βλέπετε?
Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει με πάρα πολύ προσοχή. Γιατί όταν κάνουμε την οποιαδήποτε γενετική μεταβολή, αρχίζουμε και παίζουμε αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών, παίζουμε το Θεό. Και όταν παίζεις το Θεό και δεν είσαι Θεός και δεν είμαστε βεβαίως Θεοί, αρχίζεις και μπαίνεις σε πάρα πολύ επικίνδυνα χωράφια. Γι' αυτό θα έλεγα ότι ενώ ακούγεται πάρα πολύ ελκυστικό ότι έχουμε μία περιόριστη πηγή οργάνων από τα ζώα, ειδικά από τους χείρους που είναι μέρος της τροφικής μας αλυσίδας, τουλάχιστον στις περισσότερες ώρες του κόσμου, πρέπει να γίνει με άκρα προσοχή κατά τρόπον που δεν παραβιάζει το όλο οικοσύστημα και δεν θα καταλήξουμε με πολύ χειρότερα προβλήματα από αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Κύριε καθηγητά, είναι κάτι το ελπιδοφόρο αυτό? Μπορεί στο μέλλον να δούμε να εξελίσσεται περαιτέρω και να σώζονται ανθρώπινες ζωές και όχι κάποιος να καταφέρνει να ζει παραπάνω σε αυτόν τον πλανήτη μας, που καλώς λέτε ότι πρέπει να τον προσέχουμε και να σεβόμαστε και τη χλωρίδα και την πανίδα του, παραπάνω από αυτούς τους 2 μήνες που έζησε ο 57χρονος ασθενής? Πιστεύω ότι είναι μία πιθανή πηγή, αλλά πολλές φορές πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο πρέπει να δούμε πολύ πιο απλά πράγματα που υπάρχουν δίπλα μας και τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τα προβλήματα του τελικού σταδίου της οργανικής ανεπάρκειας. Και ένα και το πιο σημαντικό και το πρώτο είναι ο τομέας της πρόληψης. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να έχουμε τελικού σταδίου οργανική ανεπάρκεια, πρέπει να έχουμε πρόληψη πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή για τους μεγάλους φωνιάδες που οδηγούν στην οργανική ανεπάρκεια. Για την παχυσαρκία, για το διαβήτη, για την υπέρταση, για την εθυροσκλήρινση, για την χρήση του αλκοόλ και για το κάπνισμα. Όσο και να αυξήσουμε τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων, εάν δεν είμαστε ισχυροί στον τομέα της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες και στα διαθέσιμα όργανα. Και αυτό είναι πολύ πιο εύκολο και απλό να το κάνουμε και είναι στα χέρια μας σε σχέση με την γενετική τροποποίηση των χείρων ή άλλων ζώων. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ σημαντικό αριθμό οργάνων τα οποία προέρχονται από αποβιώσαντες δότες, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται και δεν χρησιμοποιούνται γιατί δεν υπάρχει σε πολλά μεταμοσχευτικά κέντρα η κατάλληλη τεχνολογία για να εκτιμηθεί η κατάστασή τους και να βελτιωθεί η κατάστασή τους. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, έτσι το ακούει κανείς και ανατριχιάζει. Από τα παγκρέατα τα οποία λαμβάνουμε από αποβιώσαντες δότες εδώ στη Μεγάλη Βρετανία, περίπου το 55 με 60% δεν χρησιμοποιείται, πηγαίνει στα σκουπίδια. Γιατί θεωρούνται μακροσκοπικά από τους χειρουργούς ακατάλληλα. Έχουμε όμως σήμερα τεχνολογία με τη χρησιμοποίηση μηχανών υποστήριξης των μοσχευμάτων εκτός του ανθρωπίνου σώματος, που μας επιτρέπουν όχι μόνο να εκτιμήσουμε την κατάστασή τους, αλλά να βελτιώσουμε την κατάστασή τους και μάλιστα δραματικά. Και αυτό μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και όχι μόνο για το πάγκρεας, και για το νεφρό, και για το ύπαρ και για άλλα όργανα. Επομένως, είναι ένας δεύτερος τεράστιος τομέας, ο οποίος είναι στα χέρια μας, ο οποίος δεν χρειάζεται καμία είδους γενετική μεταβολή και ο οποίος φέρνει, την ώρα που μιλάμε, μια τεράστια επανάσταση. Επομένως, η πρότασή μου είναι, πριν κοιτάξουμε προς τα εκεί, και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να κοιτάξουμε και προς τα εκεί, να κοιτάξουμε πολύ πιο απλά και χειροπιαστά πράγματα που είναι στα χέρια μας. Και το ίδιο ισχύει για τις μεταμοσχεύσεις από ζώντες δότες, μεταξύ μελών της οικογένειας και φίλων, φιλικών προσώπων, το οποίο επίσης έχει τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης. Όταν γύρισα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ στην Αγγλία περίπου πριν από 25 χρόνια, κάθε μεγάλο μεταμοσχευτικό κέντρο εδώ στο Λονδίνο έκανε 3 με 4 μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντα δότη. Μετά από σωστή οργάνωση, ενημέρωση, σεμινάρια αγωγής υγείας, προσέγγιση των ασθενών και των οικογενειών τους, έφτασαν τα κέντρα αυτά από 3 με 4 μεταμοσχεύσεις να κάνουν 100 μεταμοσχεύσεις το χρόνο. Και υπάρχει και περαιτέρω περιθώριο βελτίωσης. Και αυτό είναι ακόμα περισσότερο σε χώρες όπως η πατρίδα μας, που ο θεσμός της οικογένειας και ο θεσμός της φιλίας είναι ισχυρότατα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρώτα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτούς τους τομείς και μετά σε δεύτερο βαθμό στην γενετική τροποποίηση των ζώων και στις ξενομεταμοσχεύσεις. Έχετε θίξει πάρα πολλά ζητήματα. Ναι, ο γιατρός δεν είναι Θεός. Για τον ασθενή, για την οικογένεια του ασθενούς, είστε Θεοί και πολλές φορές καταφέρνετε μικρά θαύματα. Το έχετε βιώσει και εσείς προσωπικά, έχετε σώσει πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές. Θέλω να μας δώσετε μία εικόνα για την κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία και για την κατάσταση στην Ελλάδα, διότι πράγματι είμαστε και στην Ελλάδα πολύ πίσω, αλλά και όλη η ανθρωπότητα, ως φαίνεται, στο επίπεδο της μεταμόσχευσης, δεν είναι κάτι με το οποίο είμαστε εξοικειωμένοι. Και αυτό που θίξατε, ότι χάνονται περίπου 60%
μοσχευμάτων που μπορούν να αξιολογηθούν σωστά και ενδεχομένως στην πλειονότητά τους να χρησιμοποιηθούν, είναι πολύ σοβαρό. Σίγουρα και όπως σας είπα, υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης όχι μόνο στην πατρίδα μας και θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο, αλλά σε όλο τον κόσμο. Η Μεγάλη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η οποία πρωτοπορεί, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ ανεπτυγμένο τον τομέα των μεταμοσχεύσεων σε όλους τους τομείς πραγματικά. Αλλά υπάρχει ακόμα πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης αναμφισβήτητα. Και αυτό το οποίο χρειάζεται πάνω απ' όλα, γιατί είπατε και πολύ σωστά πιστεύω, ότι δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Και εννοείται φυσικά το κοινωνικό σύνολο. Συνολικά δεν είναι εξοικειωμένο με την ιδέα της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων. Και εδώ ακριβώς, και συμφωνώ με την άποψή σας, είναι το κλειδί. Γι' αυτό και πάντα λέω και επιμένω και φωνάζω ότι η αρχή της προώθησης της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων είναι πολύ ισχυρά και σωστά οργανωμένα προγράμματα αγωγής υγείας, τα οποία ξεκινούν από τον νηπιαγωγείο κυριολεκτικά και πηγαίνουν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο πανεπιστήμιο και στους χώρους εργασίας και στους χώρους λατρείας και το καθεξής. Αυτοί οι οποίοι πρωτοστάτησαν σε αυτό στον ευρωπαϊκό χώρο και έχουν πρωτοστατήσει σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά και σε αυτό, είναι οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν θαυμάσια προγράμματα αγωγής υγείας που ξεκινάνε πραγματικά από πάρα πολύ νεαρή ηλικία και έχουν φτάσει στο σημείο ότι όταν ένας ασθενής πληρεί τα κριτήρια για τη δωρεά οργάνων, είναι η οικογένεια που προσεγγίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και όχι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό την οικογένεια. Έχουν φτάσει σε αυτό το βαθμό. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο τεράστιας βελτίωσης σε όλες τις χώρες του κόσμου και τέτοια είδους προγράμματα αγωγής υγείας πρέπει να είναι πάντα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της κουλτούρας κάθε λαού, των συνήθειών του και το καθεξής. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η αρχή για να επιτύχουμε αυτό που είπατε, την εξοικείωση, και να μην είναι κεραυνός εν εθρία ούτε το θέμα του τελικού σταδίου οργανικής ανεπάρκειας, ούτε το ζήτημα της δωρεάς οργάνων και της μεταμόσχευσης. Γιατί επιλέξατε αυτόν τον τομέα? Κοιτάξτε, τον επέλεξα αυτόν τον τομέα και τη θυμάμαι ακόμα την ημέρα αυτή. Ήταν 15 Αύγουστο του 1987, όταν είχα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνω αυτό που λέμε το elective, αυτή τη μικρή περίοδο που κάνουμε οι φοιτητές στο εξωτερικό για να κάνουν προς το τέλος της εκπαίδευσής τους. Σπούδασα ιατρική στην Αθήνα και ο καθηγητής μου, ο Βασίλης Ογολεμάτης, με έστειλε για λίγες εβδομάδες στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, που ήταν τότε και είναι ακόμα το μεγαλύτερο μεταμοσχευτικό κέντρο στον κόσμο. Και εκεί, εκείνο το βράδυ, τα ξημερώματα, γνώρισα τον δάσκαλό μου και μέντορά μου, τον καθηγητή David Sutherland, ο οποίος είναι ένας από τους πρωτοπόρους των μεταμοσχεύσεων στον 21ο αιώνα, ο οποίος πραγματικά με συνέρπασε με την προσωπικότητά του, με την αφοσίωσή του στον άνθρωπο και στον πάσχοντα άνθρωπο και στις οικογένειές του, με το τρομερό ερευνητικό του μυαλό και πάνω απ' όλα με τη μοναδική του ικανότητα να μεταφράζει ένα κλινικό πρόβλημα σε ερευνητική εργασία και το αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας σε κλινική πράξη. Ήταν κάτι το οποίο γνώρισα για πρώτη φορά, το γνώρισα 3 η ώρα τα ξημερώματα. Τότε μου έδωσε ραντεβού να τον γνωρίσω στο χειρουργείο, δεν είχε άλλη ώρα. Και πραγματικά με συνεκλώνησε. Ήμουν τότε πεμπτοετής φοιτητής και αποφάσισα χωρίς καμία ταλάντευση να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο και δεν το μετάνιωσα ποτέ. Είναι κάτι μοναδικό, είναι στην πρωτοπορία της χειρουργικής, είναι στην πρωτοπορία της έρευνας, στην πρωτοπορία του συνδυασμού των δύο και σου προσφέρει χαρές παρόλα τον τεράστιο κόπο και τον πόνο και τις θυσίες, οι οποίες είναι απερίγραπτες. Επειδή σε αυτό το podcast εστιάζουμε και στον επιστήμονα ως άνθρωπο, σας έχει στοιχήσει αυτή η επιλογή? Οτιδήποτε στη ζωή αξίζει χρειάζεται θυσίες. Τα πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται θυσίες είναι αυτά τα οποία είναι πυροτεχνήματα και δεν κρατάνε παρά λίγα δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά στην καλύτερη των περιπτώσεων. Όπως είναι οι ανακοινώσεις, παραδείγματος χάρη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ό,τι στη ζωή αξίζει, ό,τι είναι σημαντικό, χρειάζεται πόνο και υδρότα και δάκρυα και θυσίες. Όμως αξίζει. Αξίζει από κάθε άποψη. Και όταν βλέπει κανείς το χαμόγελο, τα μάτια του ασθενού, όταν ξυπνούν και τους λες ότι έχεις ένα καινούριο νεφρό, έχεις ένα καινούριο πάνκρεας, έχεις ένα καινούριο ύπαρ, έχεις μια καινούρια ζωή, αυτό το χαμόγελο και αυτό το φως στα μάτια τους δεν πληρώνεται με τίποτα. Είναι κάτι μοναδικό. Το βραβείο Νόμπελ να σου δώσουν 10 φορές δεν μπορεί να συγκριθεί με τη χαρά που παίρνεις εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά για να μπορέσεις να το κάνεις, και εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός στη ζωή μου, πρέπει να έχεις μια οικογένεια η οποία
σε κατανοεί, κατανοεί αυτό που κάνεις, σε εκτιμά αυτό που κάνεις και το στηρίζει αυτό που κάνεις. Και σε αυτό ήμουν τρομερά τυχερός με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μας, οι οποίοι με στήριξαν σε όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια. Και αυτό ήταν που είπα και όταν τελείωσα τη θητεία μου ως πρόεδρος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, γύρισα προς όλους τους συναδέλφους μου στο συνέδριο και τους είπα: πάντα ευχαριστούμε ο ένας τον άλλον, ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας, ευχαριστούμε τους ασθενείς μας, ευχαριστούμε τους πάντες. Να γυρίστε και να ευχαριστήσετε τους ανθρώπους που έμειναν πίσω στο σπίτι και σας στήριξαν και μας στήριξαν όλους για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε. Κύριε καθηγητά, εκτός από ένας ωραίος επιστήμονας, είστε και ωραίος Έλληνας. Γιατί η οικογένεια την θίξατε, πόσο σημαντική είναι. Μιλήσατε και για τη θρησκεία, για το Θεό, ότι δεν είστε θεοί. Αρνείστε ότι για έναν ασθενή σας είστε ο Θεός του? Κοιτάξτε, την ώρα του πόνου, την ώρα της αγωνίας και της απελπισίας, ο ασθενής πραγματικά σε βλέπει εντός εισαγωγικών σαν Θεό. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε τα πόδια μας γερά πατημένα στη γη και να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μόνο θεοί δεν είμαστε. Είμαστε άνθρωποι, κάνουμε το καθήκον μας, το κάνουμε συνείδητα, προσεκτικά, με πολύ αγάπη, με πολύ αφοσίωση. Έχουμε τεράστια εμπειρία, έχουμε ικανότητες, αλλά μόνο θεοί δεν είμαστε. Έχουμε τα όρια μας. Και αυτό είναι που η χειρουργική καμιά φορά σε διδάσκει από καιρού εις καιρόν, με ένα μεγάλο πρόβλημα, με ένα μεγάλη επιπλοκή, ότι μόνο Θεός δεν είσαι και ότι πρέπει να πατάς πάντα γερά τα πόδια σου στη γη. Και δεν πρέπει ποτέ να εκμεταλλευόμαστε αυτή την ανάγκη των ανθρώπων και την απελπισία που έχουν και την πίστη που έχουν σε εμάς και να τη μεταφράζουμε, ξέρετε, κολακίες και το καθεξής. Πρέπει να είμαστε πάντα σεμνοί, να πατάμε γερά στο έδαφος, το κεφάλι κάτω και να σκληρή δουλειά και τίποτα άλλο. Ο δάσκαλός μου έλεγε: κάνει σκληρή δουλειά, έχει καλά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα από μόνα τους θα κάνουν τη φασαρία. Δεν χρειάζεται να την κάνεις εσύ. Είστε ένας άνθρωπος που έχει λάβει κορυφαίες διακρίσεις, έχετε βρεθεί σε πολύ μεγάλα αξιώματα, σε θέσεις επιρροής. Είπατε ότι η σκληρή δουλειά είναι το κλειδί για να οδηγηθείς στο να είσαι στην αφρόκρεμα της συγκεκριμένης επιστημονικής κοινότητας, που πράγματι έχει χαρίσει στον άνθρωπο μια προοπτική που δεν την είχε πάντα. Δηλαδή, δεν είχες πάντα τη δυνατότητα να αλλάξεις το πνεύμονά σου, επί παραδείγματι, ή το νεφρό σου για να επιβιώσεις. Και έτσι κάπως είναι σαν να παρεμβαίνεις και στα θεία, αλλά με μια άλλη ιδιότητα, του διαμεσολαβητή, εγώ θα έλεγα. Να δώσεις στον ασθενή την ευκαιρία για να ζήσει. Να ζήσει περισσότερο, πιο υγιής και πιο καλά. Η πίστη στο Θεό, και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό, είναι μεγάλη κινητήριος δύναμη και είναι και μεγάλη συντροφιά. Πολλές φορές στις 3 η ώρα το πρωί, όταν έχεις μπροστά σου ένα φοβερά δύσκολο περιστατικό, ανάμεσα σε σένα και στην καταστροφή, το μόνο πράγμα που υπάρχει είναι ο Θεός πραγματικά και το νιώθεις εκείνη την ώρα. Και προσπαθείς να λειτουργήσεις εκ μέρους του, αλλά τουλάχιστον να πράξεις αυτό το οποίο είναι το σωστό και αυτό το οποίο μεταφράζει τη Θεία Θέληση σε καθημερινή πράξη, βοηθώντας αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά ποτέ τα μυαλά να μην πάρουν αέρα. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη δουλειά μας, γιατί το έχω δει επανειλημμένα ότι πολύ εύκολα τα μυαλά γίνονται αερόσακος και από εκεί και πέρα έρχεται η καταστροφή και η επιστημονική και η προσωπική. Είναι μια διαδρομή που σίγουρα σας έχει αφήσει και στεναχώριες, γιατί δεν τα καταφέρατε πάντα. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας ένα περιστατικό που δεν θα το ξεχάσετε? Βέβαια, όπως σας είπα, δεν είναι ποτέ ένας δρόμος στρωμένος με τριαντάφυλλα σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες και υπάρχουν περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, που ξεκινάς μια μεταμόσχευση σε ένα πάρα πολύ δύσκολο άρρωστο και το όργανο δεν ανταποκρίνεται. Δεν μπορεί να έρθει στη ζωή πίσω. Δεν υπάρχει καλή του αιμάτωση για κάποιο τον οποιοδήποτε λόγο. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που το επηρεάζουν. Και παρόλο που μπορείς και μου έχει τύχει να παλέψεις ώρες ατέλειωτες μέσα στη νύχτα για να μπορέσεις να το φέρεις πίσω στη ζωή, δεν το καταφέρνεις. Και εκείνη την ώρα που το βλέπεις να χάνεται μπροστά στα μάτια σου, είναι ένας μικρός θάνατος για το όργανο και είναι ένας μικρός θάνατος και για σένα. Πραγματικά. Αλλά τότε είναι που καταλαβαίνεις ότι πάντα υπάρχουν όρια. Και κανένας δεν είναι υπεράνθρωπος και σίγουρα κανένας δεν είναι Θεός. Αλλά αυτό που μας δίνει κουράγιο πάντα, και θέλω να το τονίσω αυτό, πολλοί πιστεύουν ότι εμείς οι γιατροί και οι άλλοι επαγγελματίες του χώρου της υγείας στηρίζουμε τους αρρώστους. Πιστέψτε με, συνήθως οι άρρωστοί μας στηρίζουν εμάς. Είναι εκείνοι που μας δίνουν κουράγιο. Είναι εκείνοι που μας λένε: μη φοβάσαι γιατρέ, προχώρα. Ξέρω ότι ό,τι κάνεις το κάνεις για μένα
και το πιστεύω και σε ευχαριστώ πολύ. Εκείνοι είναι που μας δίνουν κουράγιο τις πιο πολλές φορές και είναι και εκείνοι που συνήθως είναι πολύ πιο τολμηροί από όσο είμαστε εμείς. Είναι διατεθειμένοι να πάρουν πολύ περισσότερους κινδύνους και να προχωρήσουν πολύ περισσότερο σε πιο δύσκολες ατραπούς από όσο είμαστε εμείς, οι χειρουργοί, οι επιστήμονες, εν πάση περιπτώσει. Και αυτοί είναι που μας δίνουν κουράγιο και αυτοί είναι που μας πρόχνουν στο δρόμο της πρόοδου. Και τους οφείλουμε φυσικά τεράστια ευγνωμοσύνη. Εγώ έχω μάθει από τους ασθενείς μου όσο δεν έχω μάθει από όλους τους δασκάλους μου μαζί, σε όλη μου τη σταδιοδρομία, από το δημοτικό σχολείο μέχρι σήμερα. Υπάρχει κάποιος ασθενής σας που ξεχωρίζετε, που αν σας ζητούσαν να πείτε μια ιστορία θα ήταν η συγκεκριμένη? Κοιτάξτε, έχουμε, και το λέω γιατί είναι πλέον στο δημόσιο χώρο, γιατί δεν θέλω να μιλάω συγκεκριμένα για τους ασθενείς μου, το θέμα της προσωπικής τους υπόθεσης, το οποίο δεν μπορώ να φέρω στη δημοσιότητα, αλλά όπως ξέρετε έχω κάνει με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον καθηγητή τον κύριο Μόσχελο, το Εθνικό Σχέδιο για τη Δωρεά Οργάνωση και τη Μεταμοσχεύση, για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε αν θέλετε, που είναι μια τεράστια εθνική προσπάθεια που στηρίζεται από όλες τις πολιτικές παρατάξεις και με την συνδρομή και τη στήριξη του Ιδρύματος Ωνάση. Αλλά η κοπέλα η οποία είναι στην αρχή του βιβλίου αυτού για το Εθνικό Σχέδιο, η Κατερίνα, ήταν μια ασθενής η οποία είχε τεράστια προβλήματα υγείας και με το ύπαρ της και με τον νεφρό της. Και χειρουργήθηκε εδώ στην Αγγλία δύο φορές, μία για το ύπαρ και μία για τον νεφρό, και οι δύο μεταμοσχεύσεις από τους γονείς της, μία από τη μητέρα της και μία από τον πατέρα της. Και πραγματικά αυτή η κοπέλα είχε συγκλονίσει, που παρά το γεγονός ότι την πιο ωραία φάση της ηλικίας της, μια πανέμορφη κοπέλα, τα πήγαινε πάρα πολύ καλά στο πανεπιστήμιο με τη ζωή μπροστά της, ήρθε η ασθένεια, της έκοψε το δρόμο, παρά τα αυτά όχι μόνο δεν πτωήθηκε, αλλά έγινε ακόμα δυνατότερη, μπόρεσε και ξεπέρασε τα προβλήματα και ήταν ο τύπος του ανθρώπου που έδινε κουράγιο και δύναμη όχι μόνο σε όλη της την οικογένεια, αλλά και σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Με την ευφυΐα της, το χαμόγελό της, την πίστη της, το χιούμορ της και το καθεξής. Και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να βλέπεις ένα τέτοιο νέο άνθρωπο να έχει τη ζωή μπροστά του πάλι. Είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Θέλω να μιλήσουμε και για την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα, θα γυρνούσατε πίσω, σας λείπει η χώρα μας? Μα εγώ δεν πιστεύω ότι έχω φύγει ποτέ. Στο σημερινό κόσμο, ένα πράγμα που είναι όμορφο στο σημερινό κόσμο, ότι είναι μικρός. Έχω πολύ στενή και συνεχή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους στα μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ελλάδα, και κλινική και ερευνητική και εκπαιδευτική και ούτω καθεξής. Και δούλεψα πολύ πάνω σε αυτό το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων στην Αθήνα το 2023, που είναι η μεγαλύτερη σκηνή στον χώρο των μεταμοσχεύσεων παγκοσμίως. Και όπως σας είπα, η παραγωγή του Εθνικού Σχεδίου Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων που έφτιαξα μαζί με τον αγαπητό Ηλία Μόσχιαλο και την ερευνητική μας ομάδα από το LSE και το Imperial, είναι μια προοπτική τεράστια για τα επόμενα χρόνια. Παραδόθηκε στον Πρωθυπουργό το καλοκαίρι του 2021. Όπως σας είπα, έχει τη στήριξη όλων των πολιτικών παρατάξεων και φυσικά έγινε με την γενναιόδορη αρρωγή του Ιδρύματος Ωνάση. Τώρα δουλέψαμε όλο το καλοκαίρι με τον Ηλία, τον Μόσχελο, με τον καθηγητή τον Γιάννη τον Πολέτη, με τον κύριο Παπαθεοδωρίδη που είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, για να μεταφράσουμε το Εθνικό Σχέδιο σε νομοθεσία με τη βοήθεια της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και του Ωνασίου Ιδρύματος, και πιστεύω ότι πριν το τέλος αυτού του χρόνου θα έρθει στο Κοινοβούλιο για να περάσει, να γίνει νόμος του κράτους και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε. Έχει γίνει με σοβαρό επιστημονικό τρόπο και μπορώ να σας περιγράψω αν θέλετε ακριβώς πώς, και έχει μία σειρά από προτάσεις, ενδελεχείς προτάσεις για όλους τους τομείς με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πώς πρέπει να οργανωθούν. Και πιστεύω ότι αν εφαρμοστεί, και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα εφαρμοστεί, η πατρίδα μας όχι μόνο θα φτάσει στο επίπεδο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά θα τις ξεπεράσει. Έχουμε παραδείγματα χωρών, κυρία Ρέβη, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Κροατία. Η Κροατία είναι μια μικρή χώρα με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, η οποία βγήκε από ένα άθλιο εμφύλιο πόλεμο μόλις πριν από περίπου 20-25 χρόνια. Και όμως η Κροατία αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο αριθμό από βιοσάντων δοτών κατά εκατομμύριο πληθυσμού, έτσι, σε όλη την Ευρώπη. Πώς τα κατάφερε λοιπόν η Κροατία και εμείς δεν μπορούμε? Ασφαλώς και μπορούμε. Είναι θέμα οργάνωσης, είναι θέμα σωστού προγραμματισμού, είναι θέμα του να είναι οι σωστοί άνθρωποι στη σωστή θέση και όλα μπορούν να γίνουν. Όλοι όταν παρουσιάσαμε το σχέδιο και ο κύριος Πρωθυπουργός και άλλοι μας ρωτήσανε, μα πώς είναι δυνατόν σε τόσους άλλους τομείς στην Ελλάδα να είμαστε τόσο μπροστά ιατρικά και σε μεταμοσχεύσεις να είμαστε τόσο πίσω? Και η απάντηση ήταν πάντα ξεκάθαρη, ότι
Η μεταμόσχευση στην αγαπημένη μας πατρίδα δεν ήταν ποτέ μια αυτοτελής κλινική υπηρεσία με τους δικούς της ανθρώπους, το δικό της προγραμματισμό, το δικό της εξοπλισμό, τη δική της χρηματοδότηση, το δικό της σχέδιο. Ήταν πάντα μια παρένθεση σε κάποια άλλη κλινική και βασιζόταν στην ηρωική προσπάθεια ορισμένων αξιολογότατων συναδέλφων. Αλλά με ηρωικές προσπάθειες και με ένα τέτοιο περιορισμό δεν μπορεί να έχει κανείς ένα σοβαρό πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων. Και αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Μιλάμε συνέχεια και συνεργαζόμαστε με όλα τα μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ελλάδα και είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι όλοι θα συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά και το καινούριο Ενάσιο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και θα είναι, και το τονίσαμε αυτό και στην μελέτη μας, μέρος ενός εθνικού δικτύου συνεργασίας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων ανάμεσα σε όλα τα μεταμοσχευτικά κέντρα. Μην ξεχνάμε ότι και πριν από λίγους μήνες δυστυχώς μάθαμε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη δυνατότητα για μεταμόσχευση γιατί δεν υπήρχε αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή είναι πράγματι πολλά τα βήματα που πρέπει να κάνει ακόμα η χώρα μας. Και... και πάλι βλέπετε ότι αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν είναι θέμα έλλειψης γνώσεων ή έλλειψης χειρουργικής ικανότητας ή αναισθησιολογικής ικανότητας, είναι θέμα οργάνωσης. Δεν είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι είμαστε πίσω ιατρικά, είμαστε πίσω οργανωτικά. Και εδώ είναι που μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και σε αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η συνεχής εκπαίδευση ανθρώπων οι οποίοι θα στελεχώσουν τον τομέα αυτό διαχρονικά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε στην ηρωική προσπάθεια και στην αυτοθυσία 2-3 ανθρώπων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα ή στα Γιάννενα. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή και σοβαρή εκπαίδευση διαχρονικά και όχι μόνο χειρουργών, αλλά και νεφρολόγων, υπατολόγων, ανοσηλευτών, ανοσολόγων και το καθεξής. Είναι μια ολόκληρη ομάδα που στηρίζει τη μεταμόσχευση. Δεν είναι ποτέ μόνο χειρουργός. Σε έναν φοιτητή ιατρικής τι θα λέγατε? Σε ένα φοιτητή ιατρικής θα έλεγα αυτό που λέω σε όλους τους νέους ανθρώπους. Να έχουν όνειρα, να έχουν υγιείς φιλοδοξίες και να παλεύουν για αυτά και να μην κάνουν ποτέ, μα ποτέ εκπτώσεις στα όνειρα και στις φιλοδοξίες τους. Αυτοί που τους λένε το αντίθετο και τους παρουσιάζουν μια πολύ κοινική εικόνα του κόσμου, μαύρη και άραχνη, είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να τους δουν να αποτυγχάνουν και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν να έχουν δέσμιο το κοινωνικό σύνολο στα δικά τους συμφέροντα. Να ξέρετε ότι οποιοδήποτε σκοτεινό συμφέρον ένα πράγμα φοβάται και τρέμει τους νέους ανθρώπους. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Γι' αυτό λέω στους φοιτητές ιατρικής, όπως λέω και σε όλους τους νέους ανθρώπους, να πιστεύουν στον εαυτό τους, να αγαπούν τη ζωή και να έχουν όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες. Γιατί ο κόσμος στηρίζεται σε αυτούς. Από αυτούς περιμένουμε τα πάντα. Στον δικό σας εαυτό, εάν μπορούσαμε να έχουμε μια χρονοκάψουλα και γυρνούσατε το χρόνο πίσω και μπορούσατε να του πείτε από τώρα, από το μέλλον, όταν έμπαινε στην ιατρική σχολή της Αθήνας, τι θα του λέγατε, ότι τα κατάφερε? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι κατάφερα πολλά πράγματα στα διδρομία μου και το κυριότερο θεωρώ μεγάλη ευλογία, ότι μου δόθηκε ευκαιρία να υπηρετήσω σε θαυμάσιους χώρους, τόσο κλινικούς όσο και ακαδημαϊκούς, και να προσφέρω στον τομέα τον οποίο αγάπησα τόσο πολύ από την πρώτη στιγμή. Αλλά αυτό το οποίο είναι το πιο όμορφο απ' όλα είναι ότι εάν μου έλεγαν την ημέρα που έμαθα ότι μπήκα στην ιατρική σχολή πού θα ήμουν σήμερα, θα γελούσα, θα έλεγα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ότι πήγα εδώ, πήγα εκεί, έκανα το ένα, έκανα το άλλο, θα έλεγα αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς, δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Και όμως γίνανε. Που σημαίνει ότι η ζωή είναι ένα πανέμορφο ταξίδι και δεν πρέπει κανείς να φοβάται ποτέ να το ταξιδέψει αυτό το ταξίδι, και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, και να μην φοβούνται ποτέ τι έρχεται, απλώς να το αντιμετωπίζουν με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με πίστη, γιατί έχουν όλη τη δύναμη στα χέρια τους. Ήσασταν πάντα έτσι, κύριε καθηγητά? Αν πάντα πιστεύατε ότι ό,τι και να λένε, ό,τι και να λέει ο κόσμος, το πώς θα γίνει, αυτά τα σκοτεινά κέντρα, το προσπαθούν να σου κόψουν τα φτερά, όταν είσαι νέος, έχεις την ορμή, έχεις τη διάθεση και έχεις και την ενέργεια να γυρίσεις τον κόσμο ανάποδα και να το καταφέρεις αυτό που θες, ό,τι και αν σου λένε. Το πιστεύω απόλυτα και το έχω δει με τα μάτια μου εκατοντάδες φορές, όχι μία και δύο, εκατοντάδες φορές. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι επιμονή και υπομονή. Να μην περιμένουμε τις δόξες και τις επιτυχίες που διαρκούν λίγα δευτερόλεπτα και λίγα λεπτά. Οι σοβαρές δουλειές απαιτούν μακροπρόθεσμη προσπάθεια, απαιτούν υπομονή και επιμονή και μόνο τότε πραγματικά αποδίδουν και σου δίνουν τη μεγάλη χαρά. Αλλά έχω δει ανθρώπους γύρω μου, στον χώρο που δούλεψα,
που ξεπέρασαν εμπόδια απίστευτα, απίστευτα, σε προσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο. Με θέληση, με αισιοδοξία, με πίστη. Και μιας και μας κάνετε περήφανους διεθνώς, τι να περιμένουμε από εσάς, τι καινούριο? Συνεχίζει η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε εδώ με την ερευνητική ομάδα και την κλινική μας ομάδα να προχωρήσουμε, ειδικά όπως σας είπα από την αρχή, στην αύξηση του αριθμού των οργάνων τα οποία αξιοποιούμε και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Αυτό από πλευράς επιστημονικής. Στον ευρωπαϊκό χώρο, με τον ηγετικό ρόλο που έχω στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών, στο UEMS, στο European Union of Medical Specialists και σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οργανώσεις και εταιρείες, προωθούμε μια ευρωπαϊκή ατζέντα και προοπτική για το μέλλον των επιστημών υγείας με ένα έντονα ανθρωπιστικό χαρακτήρα, το οποίο πιστεύω ότι θα αποδώσει πάρα πολύ μεγάλους καρπούς στα χρόνια που έρχονται. Ειδικά στην πατρίδα μας αφιερώνω τεράστιο χρόνο και το κάνω με όλη μου την καρδιά και νιώθω ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να το κάνω στην ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων με μια πολύ πολύ εκλεκτή συντροφιά, θα έλεγα, επιστημόνων και συνεργατών και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι στα χρόνια που έρχονται θα μπορέσουμε να πρωτοσταθήσουμε. Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαίας Άμκε. Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.